Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψε εδώ στο Start και έχω τη χαρά και τη τιμή να είναι μαζί μου ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Νομίζω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία απόψε να συζητήσουμε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν και με την τοπική μας επικαιρότητα αλλά και με την κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι σημαντική μέρα σήμερα. Ακριβώς. Διότι μετά από 12 χρόνια η χώρα βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία και πλέον μπήκε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα όπως οι άλλες χώρες και έχουμε περισσότερη ευχέρεια να υλοποιήσουμε τις οικονομικές πολιτικές. Είναι πολύ σημαντική μέρα. Είναι σημαντική ως προς την έξοδο. Δεν ξέρω όμως αν έχουμε αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη και δεν εννοώ το πόσο δύσκολα πέρασε η ελληνική κοινωνία, γιατί αυτό νομίζω δεν θα το ξεχάσει κανείς μας. Τι μεσολάβησε σε πολιτικό επίπεδο όλο αυτό το διάστημα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο μήνυμά του που έκανε μια συγκεκριμένη αναδρομή. Και βέβαια δεν ξέρω τι μας περιμένει σε ό,τι αφορά την ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα και σε επίπεδο ενέργειας, που είναι βέβαια ένα θέμα που δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά που δεν πάβει από τη μία να πανηγυρίζουμε για την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία και από την άλλη πλευρά να εξακολουθεί να περνάει δύσκολα ο κόσμος. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Καταρχάς να πούμε ότι το να βγει η χώρα από την ενισχυμένη εποπτεία, αφού βεβαίως εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έγκαιρα, και μάλιστα πολύ πριν από την ημερομηνία που θα μπορούσε τέλος πάντων να τα εκπληρώσει. Είναι πολύ σημαντική η έξοδός μας, διότι το επόμενο σκαλοπάτι είναι η πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή η δυνατότητα της χώρας στις διεθνείς αγορές να δανείζεται φτηνό χρήμα. Ναι. Να επιστρέψουμε δηλαδή πλήρως στην κανονικότητα όπως ήμασταν πριν από 12 και πλέον χρόνια. Άρα λοιπόν είναι τρία τα σκαλοπάτια. Το ένα ήταν να εκπληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το δεύτερο είναι η σημερινή μέρα που βγαίνουμε πλέον από την ενισχυμένη εποπτεία. Και το τρίτο σκαλοπάτι, το οποίο πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα το πετύχουμε, είναι η επενδυτική βαθμίδα. Βεβαίως, η χώρα και ο κόσμος ολόκληρος κλειδωνίζεται αυτή τη στιγμή από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που έχει επιπτώσεις σημαντικές. Και οι επιπτώσεις αυτές έχουν να κάνουν κυρίως στην οικονομία των χωρών. Ο πληθωρισμός είναι σημαντικός. Είναι ο μεγαλύτερος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σε επίπεδο Ευρωζώνης μιλάω και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εδώ στη χώρα μας ο πληθωρισμός είναι σημαντικός, παρότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Όμως υπάρχουν και μερικά στοιχεία τα οποία, ξέρετε, είναι ενθαρρυντικά στοιχεία, είναι σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς, φέτος έχουμε ρεκόρ όλων των εποχών μέχρι στιγμής στην είσοδο τουριστών, ναι, στην τουριστική κίνηση και στα έσοδα από τον τουρισμό. Μου έλεγε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ήταν στην Κέρκυρα, σήμερα έφυγε και είχα έτσι την χαρά να με επισκεφτεί και στο γραφείο μου σήμερα αυτή τη συμβολική μέρα για τη χώρα. Και μάλιστα θέλω να σταθούμε λίγο και στην συνάντηση αυτή, γιατί του θέσατε κάποια ζητήματα. Ναι, μεν εδώ ήταν για λίγο ημέρες διακοπές ο Υπουργός, αλλά εσείς δεν μείνατε στα εθιμοτυπικά. Εννοείται. Οπότε για να ακούσουμε. Μου έλεγε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό, ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά 40 δισεκατομμύρια. Αυτό κάτι αυτό σημαίνει. Αυτό ακούγεται όμως λίγο περίεργο. Ακούγεται από λίγο περίεργο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ναι. Μου είπε δε το εξής, ότι μία στις δύο επιχειρήσεις, μία στις δύο επιχειρήσεις επέστρεψαν όλο το ποσό από τις επιστρεπτές προκαταβολές και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου έλαβαν τα ταμεία του κράτους 1 δις έσοδα από αυτή τη δουλειά. Διότι όποιος εξεπλήρωνε όλο το ποσό, είχε μία έκπτωση τάξης 15%. Ναι. Αυτό όμως είναι και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι ένα μέρος της οικονομίας, εγώ θέλω να είμαι, ξέρετε, να μην είμαι, ένα μέρος της οικονομίας πάει καλά παρά τα πολλά προβλήματα. Όμως εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στα νοικοκυριά, υπάρχει μεγάλη αύξηση της ενέργειας, υπάρχει αύξηση στα τρόφιμα, γενικώς υπάρχει μια γενικότερη αύξηση και λόγω πληθωρισμού. Όμως η κυβέρνηση μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της πανδημίας,
Τα δύο προηγούμενα χρόνια έδωσε 43 δισεκατομμύρια προκειμένου να κρατήσει την οικονομία όρθια και τα νοικοκυριά, αλλά και τώρα, στο 2022, λόγω της ενεργειακής κρίσης, έχει επενδύσει πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είμαι απόλυτα βέβαιος. Βεβαίως θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό μετά από 10 μέρες. Στην ΔΕΘ, στην έκθεση Θεσσαλονίκης δηλαδή, όπου εκεί θα ανακοινώσει κάποια οικονομικά μέτρα που θα ανακουφίσουν την περαιτέρω ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και τέλος πάντων τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Άρα νομίζω ότι ό,τι περνάει από το χέρι αυτής της κυβέρνησης στο πλαίσιο πολιτικών για να ανακουφίσει τους οικονομικά ασθενέστερους το έχει ήδη κάνει. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα τα οποία έχει κάνει, με πρώτιστο βεβαίως τη μείωση των φόρων. Ναι, ήταν ένα θέμα αυτό με τους φόρους. Τεράστιο θέμα. Αυτά δεν είναι το μόνο μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Παράλληλα με την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία λίγο πολύ βιώνουμε όλοι, έχουμε μόνιμα ένα ανοιχτό μέτωπο που είναι τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια. Το μεταναστευτικό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τις ροές, τις κινήσεις Ερντογάν. Εκεί λοιπόν, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Είναι ένα πάρα πολύ έτσι δύσκολο παζλ, θα έλεγα, για δυνατούς λίτες. Όντως. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δυστυχώς η Τουρκία έχει δείξει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα των 2-3 ετών ότι μπορεί να εργαλειοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα οι άνθρωποι, εργαλειοποιεί τον πόνο, τον ανθρώπινο πόνο, προκειμένου να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς που έχει θέσει. Βλέπουμε δε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, μία ροή μεταναστών, ιδιαίτερα ενισχυμένη και από πλευράς και στον Εύρο, αλλά και διαθαλάσσης. Και δυστυχώς πολλές από αυτές τις πολλές απόπειρες δεν έχουν αίσιο τέλος. Δηλαδή έχουμε ναυάγια, έχουμε νεκρούς. Το λιμενικό σώμα βρίσκεται εκεί, σώζει ζωές και είναι κρίμα πραγματικά που υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι σε διεθνή φόρα λένε, υιοθετούν ουσιαστικά την τουρκική άποψη ότι οι Έλληνες κάνουν, το ελληνικό λιμενικό σώμα κάνει pushbacks, δηλαδή σπρώχνουν ουσιαστικά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην τουρκική ακτή. Άρα λοιπόν ναι, υπάρχει πράγματι ένας προβληματισμός και μία ανησυχία. Μήπως έχουμε γεγονότα, επανάληψη των γεγονότων του 20, ναι. Την εργαλειοποίηση δηλαδή των προσφύγων και των μεταναστών από την Τουρκία. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3,5 με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες μετανάστες και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα όπλο εντός εισαγωγικών στο χέρι της Τουρκίας και για να εκβιάζει τη Δύση, αλλά και βεβαίως τη χώρα μας. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η χώρα όλο το προηγούμενο διάστημα, και πραγματικά σας το λέω κυρία Λέλα, είμαι περήφανος που στηρίζω αυτή την κυβέρνηση, διότι στο κομμάτι αυτό της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Είχαμε πολλά χρόνια να Πάρα πολλά χρόνια έχει να γίνει αυτό. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε επιλύσει όλα τα ζητήματα, όλα όχι, αλλά ένα μεγάλο μέρος ζητημάτων που βρισκόταν σε τέλμα, καθορισμός αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με την Ιταλία, θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, έχουμε προχωρήσει ζητήμα επέκταση των χωρικών υδάτων εδώ στο Ιόνιο, έχουμε προχωρήσει πράγματι μια σωρία θεμάτων, όμως για μένα το σημαντικότερο όλων είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να αισθάνεται πιο ισχυρή, διότι έχει επενδύσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον Νίκο Δένδια, το συντοπίτη μας ως Υπουργό Εξωτερικών, σε ένα πλέγμα συμμαχιών, ένα ισχυρότατο πλέγμα συμμαχιών και αμυντικών συμφωνιών με χώρες πίβοτα της ευρύτερης περιοχής, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οι σχέσεις μας αυτή τη στιγμή με τη χώρα αυτή είναι στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Παρότι βλέπουμε ότι ο Ερντογάν προσπαθεί, κινείται, λύσεται και εκμεταλλευόμενος το ζήτημα που υπάρχει με την Ουκρανία και φλερτάροντας προς τη Ρωσία, έχουμε τους S-400. Προσπαθεί. Και καθημερινά βέβαια έχουμε πολλές παραβιάσεις τουρκικών αεροσκαφών. Έτσι, βεβαίως. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Βεβαίως με αυτό το πλέγμα των συμμαχιών
και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που έχουμε, με πρώτη στη βέβαια τη σχέση μας με τις ΗΠΑ, που θέλω να πω ότι οι επενδύσεις που γίνονται στο ελληνικό έδαφος από τις ΗΠΑ δεν έχουν προηγούμενο. Και επειδή μου λένε διάφοροι, αυτές οι επενδύσεις, οι υποδομές, ναι, δεν γίνονται σε άλλη χώρα. Στην Ελλάδα γίνονται, ελέγχονται από τους Έλληνες, αξιοποιούνται από τους Έλληνες. Άρα λοιπόν, και βεβαίως καταλαβαίνετε, όταν μια μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη επενδύει σε μια άλλη χώρα, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει και το επίπεδο ενδιαφέροντος προς τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά άρα δεν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, κάποια άλλη χώρα να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα που να ταράξει όλη την ισορροπία στην ευρύτερη γεωπολιτική μας περιοχή. Όμως, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, με τον Ερντογκάν κανένας δεν μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος. Γι' αυτό και σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα 20 Αυγούστου, ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται σε αποστολή, σε εγρήγορση. Παρακολουθούμε, μόλις χτες είχαμε 81 παραβιάσεις του Εθνικού Εναρίου Χώρου, υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, τα ελληνικά αεροπλάνα είναι εκεί, τα ελληνικά πολεμικά πλοία είναι εκεί, ο στρατός είναι σε ετοιμότητα. Δείξαμε στο πρόσφατο παρελθόν ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και βεβαίως τα τελευταία 2 χρόνια, κυρία Λέλα, αυτό που συμβαίνει στο επίπεδο των εξοπλισμών πάλι δεν έχει προηγούμενο, ημιμόνων με την περίοδο μετά τα Ήμια, που τότε δεν γίνανε σωστά τα πράγματα. Τώρα σας λέω ότι και ως γραμματέας της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, σας λέω ότι τα προγράμματα που έχουμε γνωμοδοτήσει είναι σε αριθμό ίσα με τα προγράμματα της προηγούμενης συνολικά 8ετίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άρα οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ισχυροποιηθεί, η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας βεβαίως έχει αυξηθεί σημαντικά, άρα οι Έλληνες μπορούν να κοιμώνται πιο ήσυχοι. Όμως, και εδώ θέλω να καταλήξω σε αυτή την ενότητα, να σας πω ότι δεν μπορώ και κανένας δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του ότι ένα ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε μια, ας πούμε, εμπλοκή ή σε μια παραβίαση ελληνικών χωρικών υδάτων. Είναι αυτό που φοβόμαστε, νομίζω, έτσι. Ακριβώς. Μπορεί να κλιμακωθεί ένα ατύχημα, να κλιμακωθεί σε κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες ευρύτερα. Mm. Τώρα ο Ερντογκάν παίζει το χαρτί αυτό του επιτίδιου ουδέτερου. Το είπατε προηγουμένως. Κοιτάει και προς τη Ρωσία. Εκμεταλλεύεται αυτήν την κατάσταση. Ρώσοι αυτή τη στιγμή έχουν πλημμυρίσει την Τουρκία. Έτσι είναι. Παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή με την Ουκρανία. Ναι. Και αυτό, ξέρετε, βολεύει τη Δύση. Παράδειγμα, αυτό που έγινε με την ομπρέλα των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά τέλος πάντων τα σιτηρά από την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας να φύγουν προς τις χώρες που έχουν ανάγκη, βεβαίως. Διότι πάρα πολλές χώρες, ιδίως της Αφρικής, κινδύνευαν με επισιτιστική κρίση που δεν θα είχε προηγούμενο. Άρα λοιπόν βολεύει μεν τη Δύση, από την άλλη σας λέω ότι υπάρχει και προβληματισμός, διότι δεν μπορεί να είσαι στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να είσαι στην Ευρωπα... στη... να θέλεις να γίνεις μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθείς πρακτικές που δεν συνάδουν ούτε με τον ένα οργανισμό ούτε με τον άλλο. Απ' την άλλη όμως, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα και μια ισχυρή αντίδραση, δηλαδή δεν έχει βάλει κάποιος τον Ερντογκάν στη θέση του. Ναι, μεν γίνονται συστάσεις, αλλά μια ηχηρή αντίδραση που να το πει «Όπα, έχεις ξεπεράσει τα όρια», Δάχτε, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθήσει και διαβάσει με προσοχή τις αποφάσεις, παράδειγμα, των Συμβουλίων Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων 2 χρόνων, θα δει ότι πράγματι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής των κυρώσεων, εφόσον η Τουρκία συνεχίσει την πολιτική αυτή των προκλήσεων. 2 χρόνια τώρα όμως συνεχίζει τις προκλήσεις, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως, αλλά είχαμε όμως και κάτι θετικό υπό την ευρία έννοια του όρου. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προμηνώς, ενώ η Τουρκία στο εσωτερικό της έλεγε ότι θα θέσει θέμα για τη στρατικοποίηση των νήσων, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, δεν είπε κουβέντα, πρώτον. Δεύτερον, ενώ
στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως υπήρχαν οικόπεδα που θα μπορούσε να πάει το Αμπντούλ Χαμπίλ Χάν, πως λέγεται αυτό, ναι, το γεροτρύπανο, ναι, το τουρκικό, που θα συνιστούσε άμεση αμφισβήτηση εθνικού κυριαρχικού δικαιώματος της χώρας, προτίμησε να πάει στα δικά του, που δείχνει μια διάθεση για την ώρα, για την ώρα, το τονίζω αυτό, για την ώρα, όχι κλιμάκωσης, ναι, μιας προσπάθειας. Μετά είναι όλες οι ανακοινώσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών για τις τουρκικές προκλητικές κινήσεις με τις υπερπτήσεις. Ναι. Σας λέω μόλις πρόσφατα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, αντίστοιχα δηλαδή, Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Αμερικανικής Βουλής, ο Μενέντες, με μια σκληρότατη ανακοίνωση, ουσιαστικά επιτέθηκε στην Άγκυρα για το θέμα με τους Έστρα 400. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί η Τουρκία, πρέπει να αποφασίσει σε ποιο στρατόπεδο ανήκει. Πάντως δεν εφησυχάζουμε, σας το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσεως, οι ένοπλες δυνάμεις είναι εκεί, νύχτα μέρα, και πραγματικά ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε κάποιο γεγονός που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κρίση, διότι τα πράγματα με την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το πόλεμο στην Ουκρανία δεν συμφέρει βεβαίως καλά τη χώρα μας, αλλά δεν συμφέρει τη Δύση να υπάρχει μια καινούρια ανάφλεξη στην περιοχή. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της, των τελευταίων ημερών, θα έλεγα. Ανοίγει και η Βουλή τη Δευτέρα. Παρακολουθήσεις. Περιμένουμε σκληρό ροκ, είναι η αλήθεια. Κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ που εμπλέκεται λόγω Ανδρουλάκη σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία ενώ αρχικά φαίνονταν ότι ήταν κάτι για το οποίο δεν υπήρχε λόγος να προκύψουν ζητήματα, αποκαλύφθηκαν πράγματα που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι δεν γνώριζε. Και είχαμε και τις παραιτήσεις. Ναι, καταρχάς θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Εγώ οφείλω να... και το πιστεύω και εγώ ίδιος, ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε γνώση ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό ακριβώς υπήρξαν και οι παραιτήσεις. Και μάλιστα οι παραιτήσεις σε υψηλότατο επίπεδο. Όταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργού και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών παρετούνται, σημαίνει ότι πράγματι υπάρχει ευθύνη. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας θεσμικός πρωθυπουργός, κύριε Αλέλα. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή σέβεται τους θεσμούς, θα γίνουν ό,τι προβλέπεται από τους θεσμούς. Παράδειγμα, σύγκληση, νέα σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Συγκρότηση εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής για να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Όταν λέμε βάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα πάμε και χρόνια πίσω να δούμε και τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Πρέπει να πάμε πίσω. Πρέπει να πάμε πίσω, διότι δεν εξετάζουμε μόνο ένα συγκεκριμένο γεγονός. Θα εξετάσουμε μία περίοδο τελευταίας 5-10 ετών, θεωρώ εγώ. Αλλά και αν ερμήνευσα σωστά την ρίση, την πρόσφατη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Τσιάρα, ναι, ότι θα πάμε και σε βάθος χρόνου. Γιατί αν είναι μια... να υπάρχει αντίδραση από τα κόμματα, αν είναι μια... σωστά. Εντάξει, αν είναι μια... Μα για ποιο λόγο τα κόμματα να θέλουν να μην πάμε πίσω? Αν είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται, για λόγους όμως που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια της χώρας, και μετά από εισαγγελική γνωμοδότηση θετική, τότε ας το δούμε. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς θέλουμε όλα να βγουν στο φως. Αυτή είναι η άποψη, αν θέλετε, της κυβέρνησης, του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και των βουλευτών. Αν υπάρχει κάτι κακό σκήμενο, να βγει και μετά να λάβουμε μέτρα ώστε αυτό το κακό σκήμενο να βελτιωθεί. Ήδη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπεγράφει, όπως γνωρίζετε και, ναι, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι πλέον νόμος που αλλάζει πράγματα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και επαναφέρει και ένα καθεστώς που υπήρχε πριν το 18, το κατήργησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σε τέτοιες περιπτώσεις για εθνικούς λόγους παρακολούθησης προσώπων, μάλιστα πολιτικών προσώπων, εκτός από τον ανώτερο εισαγγελέα που έδινε την συγκατάθεσή του,
έπρεπε να γνωμοδοτήσει και ο εισαγγελέας εφετών. Ναι. Αυτό καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και επανέρχεται τώρα. Επανέρχεται τώρα και όχι μόνο αυτό, όμως να πω μια κουβέντα, γιατί πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και σας το λέω επειδή έχω υπηρετήσει ένοπλες δυνάμεις, γνωρίζω τι σημαίνει η Διεύθυνση Πληροφοριών του ΓΕΘΑ, των επιτελείων, τη συνεργασία που υπάρχει με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην πατρίδα. Σας πληροφορώ ότι ο ρόλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν καθοριστικός και στην κρίση του 20, και στον Εύρο και στο Αιγαίο, και είναι και καθοριστικός και στις μέρες μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή όλα αυτά γίνονται για λόγους εθνικούς λόγους, για λόγους εθνικής ασφαλείας, αυτά δεν μπορεί να είναι στην κοινή θέα. Ναι, εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, δεν θα διαφωνήσει κανείς αυτό, όμως όταν ακούς ότι παρακολουθείται ένας αρχηγός κόμματος για λόγους εθνικής ασφαλείας, το μυαλό του μέσου πολίτη πάει στο εξής. Μα τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι διασυνδέσεις έχει, κινδυνεύει η χώρα από τον χύψη, δεν το προσωποποιώ μόνο στον Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ναι, έχετε καταλαβαίνετε δίκιο. Τι μόνο θέλω που, να πω. Μόνο που δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα, δεν παρακολουθεί αλλά... το ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος, παρακολουθεί το ο ευρωβουλευτής κύριος Ανδρουλάκης. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Και οι παρακολουθήσεις σταμάτησαν βεβαίως μόλις έγινε, από εκεί πέρα σας λέω, για την ουσία του θέματος και προκειμένου να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, εκλήθη επανειλημμένος και από τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας, αλλά και από τους ηθήνοντες της ΕΕΠ, να ενημερωθεί για τους λόγους που έγινε αυτή που πήρε μάλλον αυτή την απόφαση η διοίκηση της ΕΕΠ και με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εισαγγελέως. Και δεν πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε κάθε περίπτωση σας λέω, είναι ένα σοβαρό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς έχει δώσει τροφή και έχει αυξήσει την τοξικότητα υπήρξε του πολιτικού κλίματος. Υπήρξε ένα πλήγμα στην κυβέρνηση με αυτό το θέμα. Βεβαίως. Είναι ένα πλήγμα στην κυβέρνηση, διότι εδώ γίνεται ένας μεγάλος μεταρρυθμιστικός αγώνας και τώρα ασχολείται ο πολιτικός κόσμος, κυρίως τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, δηλαδή εκτός από το κόμμα μας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ασχολείται ακριβώς με τις παρακολουθήσεις, αντί να στρέψουμε την προσοχή μας στα μείζωνα. Και το τονίζω αυτό διότι ασχολούμαστε με τις υποκλοπές και καλώς το κάνουμε να το ψάξουν οι θεσμοί. Σοβαρό θέμα, το λέω πρώτος εγώ. Πάρα πολλοί από τους συναδέλφους βουλευτές, όντως υπάρχει ένας προβληματισμός, έτσι, δεν το συζητώ. Όταν μεγάλες εφημερίδες όπως η Καθημερινή μιλάει για και άλλες παρακολουθήσεις. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα ψάξουμε. Έχω όμως εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή είναι θεσμικός Πρωθυπουργός, ότι θα το πάει μέχρι το τέρμα. Και βεβαίως όλα θα βγουν στο φως. Όμως θέλω να πω για το τοξικό κλίμα το οποίο καλλιεργεί ακρίτως η μείζων αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι γίνεται σε μία περίοδο που υπάρχουν κίνδυνοι στα εθνικά μας ζητήματα. Και τα αναλύσαμε λίγο προηγουμένως και καλό θα είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι, βεβαίως όπου αν υπάρχει θέμα βεβαίως να υψωθούν οι τόνοι, αλλά να μην γίνεται αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καμπή για τα εθνικά μας ζητήματα. Θα βάλουμε μια άνω τελεία για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα τοπικά ζητήματα, βεβαίως. Γιατί και εδώ έχουμε να πούμε αρκετά θέματα, βεβαίως, και για το χώρο της υγείας και για αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τι αποτύπωμα έχει αφήσει τελικά στο νομό της Κέρκυρας. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μένετε μαζί μας. Ο κύριος Γκίκας είναι απόψε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί υπάρχει θέμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Υπάρχει θέμα εδώ στο Start. Μαζί μας απόψε ο βουλευτής Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας. Και κύριε βουλευτά, πάμε στα τοπικά μας ζητήματα και θα ξεκινήσω με το μεγάλο ζήτημα στο χώρο της υγείας. Πολλές συζητήσεις, πολλά προβλήματα, έχουν γίνει βήματα, γιατί δεν μου αρέσει να ισοπεδώνουμε καταστάσεις, τα οποία όμως λόγω των πολλών προβλημάτων και των πολλών ετών που το νοσοκομείο της Κέρκυρας παρέμεινε υποστελεχωμένο, δεν αρκούν για να νιώθουμε καλά. Ναι, θα πω ότι πράγματι υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα και δεν λύνονται βέβαια από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως, εγώ θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι
ότι αυτά τα 3 χρόνια, τα 2,5, έχουμε κρίσεις, έχουμε πανδημία, έχουμε τεράστιες ανάγκες στον τομέα της υγείας. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας προσελήφθησαν πάνω από 200 άτομα ως επικουρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, πάνω από 34 γιατροί, και μόλις πριν από 10 μέρες προσλήφθηκαν μόνιμα, μάλλον όχι προσλήφθηκαν, θα προσληφθούν μόνιμα άλλοι 60. Οι προκηρύξεις, η 7K22 είναι στον αέρα, βγαίνει στον αέρα, και που εκεί περιλαμβάνονται 52 μόνιμοι νοσηλευτές και βεβαίως 8 μόνιμοι γιατροί κρισίμων ειδικοτήτων. Βεβαίως οι ανάγκες είναι και άλλες, ιδίως στον τομέα των γιατρών. Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες μπήκε όλη η Κέρκυρα στην άγονη περιοχή τύπου Α, που δίνει περισσότερα κίνητρα στους γιατρούς για να έρθουν. Να φανταστείτε ότι οι 52 νοσηλευτές είναι μετά τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Ρίο και των Ιωαννίνων το 3ο νοσοκομείο στην 6η ΥΠΕ από τα 43 που παίρνει τόσους πολλούς νοσηλευτές. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα προφανώς. Διότι βεβαίως υπήρχαν ελλείψεις. Όταν το νοσοκομείο της Ρόδου, που είναι το επόμενο νησιωτικό, παίρνει 25. Άρα λοιπόν βεβαίως έχουν γίνει μεγάλα βήματα και νομίζω ότι και με την έλευση των 60 αυτών ανθρώπων, 8 γιατρών, 52 νοσηλευτών, θα βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Δεν σταματάμε εδώ βεβαίως. Έχουμε πράγματα να κάνουμε σε όλους τους τομείς της υγείας. Παραδείγματος χάρη, τα κέντρα υγείας. Ναι. Επιτέλους, καθυστέρησαν, αλλά επιτέλους, οι μελέτες για την επισκευή όλων των κέντρων υγείας της Κέρκυρας είναι έτοιμες. Με απόφαση και με ενέργειες της κυρίας Κράτσα και βεβαίως έγκριση του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, η επισκευή των κτηρίων, δηλαδή των κέντρων υγείας, μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Θέλουμε και γιατρούς όμως εκτός από κτίρια. Βεβαίως. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι που λέτε, γιατί τα κτίρια κατέρεαν. Ήταν αλληλινές εικόνες που βλέπαμε να στάζουν το χειμώνα και να είναι ο γιατρός με τη σφουγγαρίστρα και η νοσηλεύτρια. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος που είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει και εκεί να υπάρξει στελέχος. Βεβαίως. Θα σας πω, το 21, μέσα στους γιατρούς που 17 μόνιμες θέσεις ιατρών, δυστυχώς οι 6 γιατροί που ήταν για τα κέντρα υγείας και μάλιστα οι 3 που ήταν για τα διαπόδια νησιά δεν καλύφθηκαν. Ούτε της Λευκύμης καλύφθηκε. Παρότι η Λευκύμη ήταν άγονη περιοχή. Μας είπε λοιπόν το Υπουργείο ότι επεξεργάζεται και άλλα κριτήρια προκειμένου να μην υπάρχουν, να μην υπάρχουν άγονες προκηρύξεις. Βήματα γίνονται. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εγώ θέλω να πω ότι αυτά που γίνανε τα τελευταία 3 χρόνια και με πανδημία στον τομέα της υγείας πανελλαδικά και στην Κέρκυρα δεν έχουν προηγούμενο. Δεν είναι μόνο ο διπλασιασμός των ΜΕΘ, οι μονάδες που έχουν μπει, οι δωρεές που έχουν έρθει στο νοσοκομείο. Είναι και το προσωπικό το οποίο έχει έρθει. Είμαστε ικανοποιημένοι? Όχι. Χρειαζόμαστε και άλλους γιατρούς και χρειαζόμαστε και δημιουργία τμήματων καινούριων, όπως είναι το αιμοδυναμικό τμήμα, όπως είναι το νεογνωλογικό τμήμα. Είχα την ευκαιρία χθες να συναντηθώ με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κοτσιόπουλο, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για τη δευτεροβάθμια υγεία, για τα νοσοκομεία δηλαδή, και συζητήσαμε το θέμα του αιμοδυναμικού τμήματος. Ήδη ξεκινάει τώρα με την πρόσληψη ενός γιατρού που υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ο οποίος είναι επεμβατικός, ώστε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ τα 500 περίπου χιλιάδες που χρειάζεται ο εξοπλισμός, και βεβαίως με μια νέα πρόσληψη, για ένας γιατρός δεν κάνει τίποτα, προφανώς, και με νοσηλευτές να μπορέσει να δουλέψει το αιμοδυναμικό τμήμα. Υπάρχει βούληση. Καθημερινά έχουμε διακομιδές, το ξέρετε καλύτερα από μένα, το 60% και τα περιστατικά είναι καρδιολογικά, έτσι. Το 60% των διακομιδών της Κέρκυρας, ασύλληπτο νούμερο, έτσι, αναφέρονται σε περιστατικά αιμοδυναμικού τμήματος. Τα και οποία μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί μας, αλλά δεν έχουμε αιμοδυναμικό. Βέβαια. Δηλαδή δεν έχουμε καλούς γιατρούς. Δημιουργήθηκε η μονάδα εμφραγμάτων, που είναι ένα σημαντικό σημείο και αυτό. Πάνω, γίνονται βήματα. Εμείς θα κοιτάξουμε. Ξέρετε, τώρα στην επόμενη. Επειδή λέτε δημιουργήθηκε η μονάδα και όντως ήταν πολύ σημαντικό βήμα. Ήρθαν μεν
επικουρική, αλλά άνοιξαν 3 νέα τμήματα. Οπότε εκεί που οι επικουρικοί θα πήγαιναν στη γνωστή λειτουργία του νοσοκομείου, αυξάνοντας τις ανάγκες, πάλι δεν είναι αρκετοί. Πάλι δεν είναι αρκετοί. Γι' αυτό είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θέλουμε και κάτι περισσότερο. Μα λέμε, φυσικά δεν είμαστε, υπό την έννοια ότι για να συμπληρωθεί το νοσοκομείο χρειάζεται ακόμα και άλλος κόσμος. Όμως φανταστείτε ότι με αυτούς τους 60, 8 γιατροί και 52 νοσηλευτές, είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη όλων των εποχών για την Κέρκυρα. Ναι, φανταστείτε, τον προηγούμενο χρόνο πήραμε 5, πριν από 5 χρόνια θυμάμαι που πανηγυρίζαμε, πήραμε 5. Και έλεγα εγώ τότε, είναι δυνατόν να παίρνει 7 η Κοζάνη και 5 η Κέρκυρα που είναι 5 νοσηλευτές. Ναι, ναι, ναι. Τη στιγμή που στην Κοζάνη, άμα κάνεις με το διαβήτη 20 χιλιόμετρα, υπάρχουν άλλα 3 νοσοκομεία. Δηλαδή, όμως και εδώ περιμέναμε περισσότερους γιατρούς. Περιμέναμε περισσότερους γιατρούς, γι' αυτό κιόλας και είχα έτσι και μια φιλική εντός εισαγωγικών διαφωνία με τον φίλο μου τον Θανάση τον Πλεύρη, που τον περιμένουμε και στην Κέρκυρα. Στην επόμενη προκήρυξη θεωρώ ότι οι 4 που λείπουν, γιατί ουσιαστικά 12 είχαμε πει, θα είναι και οι 4 αυτοί γιατροί. Αλλά αν μας δώσουν και κανένα παραπάνω, δεν θα μας πειράξει για να είμαστε ειλικρινείς. Όσο παραπάνω, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν. Πάντως, επίσης να πω για το νοσοκομείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένας από τους λόγους που ήρθε ο κ. Κωσιόπουλος ήταν αυτός. Mm-hmm. Το νοσοκομείο μας, κυρία Λέλα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει μια ακίνητη περιουσία σημαντικότατη. Η οποία δεν ξέρω πόσο μπορεί να. Λοιπόν, υπάρχει με εντολή του Πρωθυπουργού για αυτό το θέμα να δούμε πώς καλύτερα μπορεί να αξιοποιηθεί εποφελία βεβαίως και του νοσοκομείου αλλά και του τόπου μας. Και είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζει αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κωτσιόπουλος, του οποίου αρμοδιότητα είναι. Επίσης ζήτησα από τον κ. Κωτσιόπουλο, βέβαια τα κέντρα υγείας είναι πρωτοβάθμια, είναι ο Μάριος ο Θεμιστοκλέους, του οποίου μίλησα χτες, με τον οποίο μίλησα χτες, χρειάζεται να στελεχωθεί και το νέο αγροτικό ιατρείο που κάναμε τόσο κόπο να φτιάξουμε στη Λάκα Παξών, να πάει αγροτικός γιατρός εκεί πέρα. Είναι ένα ζήτημα. Για το διάστημα τώρα του Αυγούστου, μετά από τόσες επιστολές που κάναμε και παρεμβάσεις, πάνε ή πήγανε οι γιατροί εκεί πέρα, βοηθούν τώρα αυτή τη στιγμή τους Παξούς. Επίσης να πω ότι υπάρχει στενότητα γενικότερα για επικουρικό προσωπικό, όπως είναι για τους γενικών καθηκόντων, όπως είναι για λοιπό επικουρικό προσωπικό, παρασκευαστές, μικροβιολόγους, τεχνίτες κτλ. Διότι αυτά πληρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή από το Υπουργείο μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Και υπάρχει μια στενότητα αυτή τη στιγμή γι' αυτό και βλέπετε ότι σε αυτές τις ειδικότητες δεν υπάρχει τέλος πάντων μεγάλη ανταπόκριση για φέτος. Όμως, περιμένουμε ακόμα 1.000 προσλήψεις μέσα σε αυτό το χρόνο, 1.000 προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού που μέσα εκεί θα είναι και κάποιοι διασώστες του ΕΚΑΒ. Εκεί ήταν το επόμενο θέμα. Ναι. ΕΚΑΒ, ναι. Τηλεφωνικό κέντρο στα Γιάννενα. Ξέρετε, περνάμε οδύσσια για να εξηγήσουμε στο τηλεφωνικό κέντρο πού πρέπει να πάει το ασθενοφόρο. Δεν το λέω τοπικιστικά ότι γιατί είναι στα Γιάννενα και δεν είναι στην Κέρκυρα. Και... Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, το τοποθετούμε. Περνάμε δύσκολα για να εξηγούμε κάθε φορά την ώρα που μετράνε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα πού πρέπει να έρθει το ασθενοφόρο. Και μετά είναι άλλη οδύσσια. Θα έρθει, θα έχουμε 2 ασθενοφόρα, θα έχουμε 3 ασθενοφόρα, θα περιμένουμε 1 ώρα, 1,5 ώρα, θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, αν έχουμε τη δυνατότητα. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος που υπάρχει, που υπηρετεί εδώ, επαρκεί για 3 ασθενοφόρα στη Βάρδια, που για το μέγεθος του νησιού, κατά το ΕΚΑΒ, κεντρικά του ΕΚΑΒ, ικανοποιεί τις απαιτήσεις. Κεντρικά του ΕΚΑΒ μάλλον δεν έχει καλή εικόνα. Βεβαίως. Όταν τον Αύγουστο και τον Ιούλιο εδώ πέρα έχουμε τόσες χιλιάδες ανθρώπους και τόσα πολλά ατυχήματα, βεβαίως δεν. Και δεν ξέρω αν γνωρίζουν, κύριε Βουλευτά, γιατί το βλέπουν στο χάρτη, πώς είναι η Κέρκυρα, δηλαδή για να φύγει από την πόλη να πάει στο βορρά. Γνωρίζουν. Δεν είναι και ένα οδικό δίκτυο. Και η 7η περιφέρεια που ανήκουμε, έχει έρθει πολλές φορές εδώ ο κύριος Τσοβίλης και ο κύριος Παπαευσταθίου. Ο κύριος Τσοβίλης, για παράδειγμα, έχει ζητήσει σχετικά πρόσφατα, τουλάχιστον μέχρι που να αποσληφθούν οι μόνιμοι, 10 από λοιπό επικουρικό προσωπικό. Διασώστες. Το θέμα είναι να βρεθούν διασώστες. Ναι. Διότι υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Για μόνιμες προσλήψεις βεβαίως θα υπάρχει κόσμος. Αλλά για λοιπό επικουρικό προσωπικό εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το βλέπουμε. Από εκεί και πέρα
Περιμένουμε δύο πράγματα που έχουν σχέση με το ΕΚΑΒ Κέρκυρας. Καταρχάς, περιμένουμε ένα ασθενοφόρο τώρα, φθινόπωρο, θεωρητικά το Σεπτέμβριο, από μια δωρεά εταιρείας που έχει γίνει, που θα πάρουμε ένα σύγχρονο καινούριο ασθενοφόρο. Αυτό θα έρθει σχετικά γρήγορα, σε μερικές εβδομάδες. Το άλλο είναι ο διαγωνισμός των 18 ασθενοφόρων για όλη την περιφέρεια Νέων Ίσων, που προχωράει μεν, αλλά καθυστερεί δε. Πολύ αργά βήματα και δεν έχει να κάνει η περιφέρεια εδώ, όχι, είναι κεντρικά, όχι, το ΕΚΑΒ. Έχει να κάνει το κεντρικό ΕΚΑΒ. Μίλησα με τον κύριο Παπασταθίου χτες για ένα άλλο θέμα. Του το είπα. Υπάρχει μια πίεση. Συζήτησα και με τον Γενικό Γραμματέα να σπρώξει λίγο την κατάσταση, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, διότι ξέρετε, αυτός είναι ο δεύτερος διαγωνισμός. Υπήρχε ένας άλλος για 9 που τέλος πάντων δεν προχώρησε. Τουλάχιστον να προχωρήσει αυτός. Και περιμένουμε και σε αυτές τις 1000 προσλήψεις που έχουν εξαγγελθεί μέσα στο 22, που ένα μέρος αυτών, το θέμα είναι ποιο μέρος θα είναι διασώστες του ΕΚΑΒ. Εδώ λοιπόν πρέπει να διεκδικήσουμε. Εδώ λοιπόν. Στεναρά, όλοι μαζί. Ξέρετε ποιο είναι το. Εγώ δεν έχω λόγο να μην το πω. Διότι εντάξει, δεν να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν υπάρχει λόγος. Το ΕΚΑΒ επίσημα έχει ζητήσει για όλη την Ελλάδα 600 με 700 διασώστες. Είναι αδύνατον, σας λέω εγώ, στις 1000 προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού να είναι οι 600 διασώστες. Ναι. Άρα θα είναι ένα μικρότερο νούμερο. Εμείς στην Κέρκυρα θέλουμε τουλάχιστον 10. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είναι μια προσπάθεια διεκδίκησης. Τώρα, επιτρέψτε μου μία λέξη να πω, διότι νομίζω παρερμηνεύτηκε κάτι που είπα, που ψηφίσαμε στη Βουλή άλλωστε, ότι μπορεί η έκτη υγειονομική περιφέρεια να κάνει μία σύμβαση με εταιρείες που έχουν ιδιωτικά ασθενοφόρα. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, γιατί υπάρχει θέμα με αυτό. Ναι. Μιλάμε πρωτίστως. Είναι σαν να δίνουμε στον ιδιώτη ουσιαστικά, σαν να εκχωρούμε, νιώθει κάποιος. Ναι. Μιλάμε πρωτίστως. Στον ιδιώτη, χωρίς να στελεχώνουμε όσο θέλουμε δημόσια. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μιλάμε πρωτίστως για δευτερογενείς μετακινήσεις. Και εάν πια υπάρχει κάτι έκτακτο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή άμεση ανάγκη για τη ζωή του συνανθρώπου μας, εκεί να μπορεί να συνδράμει, εφόσον όλα τα άλλα είναι σε ατυχήματα από το ΕΚΑΒ, από το Εθνικό Κέντρο, τότε να μπορεί να συνδράμει και ο ιδιωτικός φορέας. Όμως μιλάμε πρωτίστως, το τονίζω, για δευτερογενείς μετακινήσεις. Από εκεί πέρα και αυτό δεν σημαίνει. Μέχρι να γίνουν οι προσλήψεις, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Δεν θα είναι μια πάγια τακτική. Για το μεσοδιάστημα αυτό, μια σύμβαση. Για να καλύψουμε ουσιαστικά τις ανάγκες. Δεν υπάρχει καμία μονιμότητα σε αυτά. Ναι. Είναι ανάλογα με την ανάγκη. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θα γίνει, τώρα την περάσαμε τη σεζόν. Ναι. Την επόμενη σεζόν είναι Ιούλιο-Αύγουστο να υπάρχει σύμβαση. Της έκτης είπε με 2-3 όλες τις εταιρείες εδώ που δραστηριοποιούνται με ιδιωτικά ασθενοφόρα, ώστε για τις δευτερογενείς, το τονίζω, μάλιστα, μετακινήσεις, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, για την υγεία θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα πολλή ώρα. Είναι αρκετά τα θέματα και πιάσαμε τα πιο σημαντικά. Πάμε ξανά στον κύριο Σταϊκούρα. Τον είδατε, περπατήσατε στα καρντούνια. Ήταν ένα κομμάτι χαλαρότητας. Ναι. Εγώ θέλω να σταθούμε στο κομμάτι που του θέσατε ζητήματα εδώ που ήρθε ο Υπουργός. Γιατί του θέσατε αρκετά ζητήματα από αυτήν. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Σταϊκούρας, παρότι φίλος πολλά χρόνια, με εξέπληξε και εμένα. Δηλαδή, περνούσαμε από, ξέρω εγώ, τα καντούνια, εντάξει, έμπαινε μέσα στις επιχειρήσεις, μίλαγε, έμπαινε μέσα στις κουζίνες από τα εστιατόρια. Παρακαλώ. Μίλαγε με τους εργαζόμενους εκεί. Γκρίνια άκουσε ο Υπουργός. Νομίζω λίγη γκρινιά άκουσε. Mm. Εγώ θα πω ότι από τους υπουργούς τουλάχιστον που έχουν έρθει πήρε τα περισσότερα εύσημα. Διότι πράγματι εδώ στην Κέρκυρα δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια έχουμε τώρα φουλ τουρισμό, αλλά μειώθηκε το έμφυα κατά 40%. Υπήρξαν επιστρεπτές προκαταβολές σημαντικές. Ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις. Υπήρξαν βεβαίως αιτήματα για την ενίσχυση των εποχιακών επιχειρήσεων, την περαιτέρω ενίσχυση.
Κοιτάξτε, μου δόθηκε ευκαιρία πραγματικά και μάλιστα έτσι καθίσαμε στην πλατεία Δημαρχείου σκόπιμα προκειμένου να δει από πάνω του το κτίριο Ασάνη. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Και μου είπε, είναι αλλιώς μου λέει να το βλέπω στην ερώτησή σου στη Βουλή των Ελλήνων και αλλιώς να το βλέπω ζωντανά. Και θεωρώ, τουλάχιστον είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία να συντονίσει τους υπουργούς προκειμένου να βρεθεί λύση καταρχάς στο ιδιοκτησιακό και βέβαιως εγώ ζήτησα να παραχωρηθεί στο Δήμο προκειμένου ο Δήμος μετά να το εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα, όμως μετά συναντηθήκαμε με τη Δήμαρχο και η κυρία Δήμαρχος απέσυρε το ενδιαφέρον της. Διότι δεν υπάρχουν προγράμματα. Δεν υπάρχουν τρόποι αποκατάστασης. Υπάρχουν όμως τόσοι πολλοί επιχειρηματίες, άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα που θα ήθελαν αυτό το κτίριο να το κάνουν ένα ξενοδοχείο, ένα μπουτίκ, οτέλ, που δεν υπάρχει θέμα. Αν ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα βρεθεί λύση. Άρα λοιπόν ο κ. Σταϊκούρας ανέλαβε ένα σημαντικό σημείο συντονισμού, ωραία, αν θέλετε, και έχει και την εικόνα. Και ξέρετε, μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Αυτό ήταν μόνο ένα ζήτημα. Έθεσα αρκετά άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς ξενοδόχους οι οποίοι νοικιάζουν ξενοδοχεία με leasing από τράπεζες. Εκεί πληρώνουν τριπλάσιο έμφια και πολλές φορές τετραπλάσιο. Ένα ζήτημα αυτό. Ένα άλλο ταλαιπωρεί πάρα πολλούς δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια και τους ταλαιπωρούν οι τράπεζες, όχι οι τράπεζες αυτές, αλλά τα funds που έχουν αγοράσει και τους λένε ναι, θα πληρώσεις 50.000, ενώ πάνε να πληρώσεις 50.000, μετά 100.000, μετά 200.000. Είναι ένα θέμα το οποίο φτάνει στα όρια του ανήθικου. Συζητήσαμε αυτό με τον, και αυτό με τον κύριο Υπουργό. Επίσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιες χρηματοδοτήσεις. Επιτρέψτε μου να μην πω τώρα τι. Να μην πούμε λεπτομέρειες. Πάντως, έχουν να κάνουν με νησιά. Ωραία. Με νησιά, με τα νησιά μας. Με τα νησιά μας. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΕΤΑΔ, που η ΕΤΑΔ υπάγεται, και με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Και εκεί έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Ναι, παραδείγματος χάρη, η Τάφρος του Φρουρίου, που πρέπει να ξεκαθαρίσει εκεί πέρα που είναι όλα αυτά τα, ξέρετε, οι καλύβες που λέμε. Ναι, από κάτω. Ναι, που θα πρέπει να υπάρχει μια ομοιόμορφη κατάσταση, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει απόλυτα το ιδιοκτησιακό, ώστε οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν βεβαίως να τα εκμεταλλεύονται, αλλά να υπάρχει μια ομοιόμορφη. Να είναι μια ευπρεπής εικόνα κάτω από ένα μνημείο, έτσι. Εικόνα. Τώρα, επειδή ο χρόνος περνά πάρα πολύ γρήγορα, διευθύνοντας σύμβουλος στα ΕΠΕΔ και εκείνος εδώ στην Κέρκυρα και με αυτό συναντηθήκατε, όχι μία φορά. Ναι, δύο φορές. Εδώ να σας πω ότι πάμε καλά. Έχω δώσει κι εγώ πάρα πολύ ενέργεια σε αυτό το θέμα, διότι μου λένε, ας πούμε, ότι ο τουρισμός, έχουμε τουρισμό, αλλά δεν έχει ποιότητα ο τουρισμός. Όταν η Κέρκυρα θα γίνει κέντρο θαλάσσιου τουρισμού με τις 5-2 μαρίνες, συν μία που υπάρχει βέβαια τα Γουβιά, αυτή τη θεωρώ που δώσαμε και 15 χρόνια παράταση και άλλες 108 θέσεις για τα Γουβιά, καταλαβαίνετε ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο πλούτος και η ποιότητα εδώ του τουριστικού μας προϊόντος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή στη Μαρίνα Mega Yacht σφάζονται, να το πω έτσι λαϊκά, μεγάλες εταιρείες, οι μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευαστικές του είδους. Κάποιος θα μιλήσει για ξεπούλημα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει αυτό. Ότι για κάποιους αυτό όλο είναι ένα ξεπούλημα όμως. Μα ξεπούλημα να γίνει μια Μαρίνα Mega Yacht στην πόλη της Κέρκυρας, που θα έρθουν 100 πλοία, 100 κρουαζιερόπλοια από 40 και μέτρα και πάνω, μέχρι 110 μέτρα, με 101 στρέμματα χερσαία ζώνη, που θα χτιστούν ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, μαγαζιά, που θα πάρει ανάσα όλη η περιοχή που αργοπεθαίνει εκεί πέρα. Για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση των δεσμευτικών προσφορών. Σύντομα θα υπάρχει ανάδοχος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας αξιόπιστος ανάδοχος, ο οποίος θα τρέξει το έργο. Βεβαίως για τη Μαρίνα στο Καφέ Γυαλί, που έχει υπογραφεί η σύμβαση, κάναμε, αν θέλετε, κάποια παρέμβαση και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ και με τον κύριο Ζερβόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΚΕ, προς την ΤΕΡΝ, προς τον Άχτορα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, διότι έχουν φέρει κάποια κοντέινερ, κάποια τέτοια, αλλά ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει. Πρέπει να ξεκινήσει.
και τις επόμενες μέρες ξεκινάει επιτέλους αυτό. Η Μαρίνα για την Λευκίνη είναι όλα έτοιμα, τα τεύχει τα πάντα όλα για να βγει ο διεθνής διαγωνισμός. Όμως υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τη Μαρίνα στην Καλαμαριά, και που εκεί αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας να ολοκληρωθεί όλη η γραφειοκρατική διαδικασία, ακόμα και τα προεδρικά διατάγματα, προκειμένου να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Αυτό κοιτάμε πώς μπορούμε με κάποιο τρόπο να το υπερβούμε, γιατί ξέρετε, θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Αυτές οι καθυστερήσεις, αυτή η γραφειοκρατία και στην αυτοδιοίκηση και σε αυτό το οποίο περιγράφεται, μας έχει πάει πίσω. Ναι. Γιατί και χρήματα έρχονται. Θα πω για την αυτοδιοίκηση, να σας πω εδώ πέρα ότι υπάρχει εντονότατο ενδιαφέρον για τη Μαρίνα της Σημερολιάς. Είναι έτοιμη η μελέτη από το ΤΑΙΠΕΔ, από έναν οίκο ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στο θέμα των μελετών. Και υπάρχει εντονότατο παιδευτικό ενδιαφέρον για τη νέα Μαρίνα της Σημερολιάς, η οποία θα εκπλήξει ευχάριστα. Εκεί βεβαίως το θέλουν όλη η περιοχή, οι δήμαρχοι, όλος ο κόσμος το θέλει, να γίνει μια σύγχρονη Μαρίνα δίπλα στην Κασιόπη, υψηλών προδιαγραφών. Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε και θέλω να σταθείτε στη γραφειοκρατία. Δεν είπαμε καθόλου τις χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί αυτά τα χρόνια από πλευράς κυβέρνησης. Εγώ θα σας πω, κυρία Λέλα, ότι αυτά τα τρία χρόνια έχουν δεσμευτεί για την Κέρκυρα τα περισσότερα κονδύλια per capita, δηλαδή ανάλογα με τον πληθυσμό, από όλες τις περιοχές της χώρας. Πολύ γρήγορα θα πω, δεν είναι μόνο τα 170 εκατομμύρια για την ίδρυυση της Κέρκυρας, ταμείο ανάκαψης που θα γίνει με ΣΔΙΤ, που έχουν εξασφαλιστεί, διασφαλιστεί, προχωράει η διαδικασία. Είναι τα 50, 29 και 20, τέλος πάντων 49 εκατομμύρια για τα μεγάλα έργα στην αφαλάτωση της Χρυσίδας. Υπογράφηκε η σύμβαση. Ναι. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι ανάδοχος. Mm-hmm. Ξεκινάει το έργο. 15.000... Άρα δεν είναι πυροτέχνημα, γι' αυτό το λέτε. Όχι, 15.000 κυβικά την ημέρα. Μάλιστα. Θα βοηθήσει σημαντικά την πόλη της Κέρκυρας και όχι μόνο. Κακότραφος. Άλλα έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης. 20 εκατομμύρια. Άρα μαζί με τα 170 μιλάμε για την ίδρυυση της Κέρκυρας, ένα συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 240 εκατομμύρια, συγγνώμη, τα 220 εκατομμύρια, είναι τεράστιο ποσό. Είναι τα 28 εκατομμύρια που βγάλαμε για τα λιμάνια. Πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο 4 λιμένων με κέντρο τον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών. Και τα διαπόντια πάνω, Ο Θονή, Μαθράκη, Ερίκουσα, που βεβαίως υπάρχει το λιμάνι της Ερίκουσας, θα είναι ένα σύγχρονο, σύγχρονο δίκτυο 4 λιμένων της ακτοπλοείας, που πραγματικά θα δώσουν πνοή σε αυτά τα νησιά. Να πω εδώ ότι για τον λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών υπογράφεται η σύμβαση με το μελετητή, που είναι μεγάλη εταιρεία της χώρας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα σκαρυφήματα για το πώς θα γίνει ο Άγιος Στέφανος Αυλιωτών. Να πω εδώ πέρα, δεν το έχω πει αυτό ακόμα, έλεγα να το κάνω, αλλά το λέω από την εκπομπή σας, ότι άλλα 30 με 35 εκατομμύρια έχουν εξασφαλιστεί βεβαίως και θα επενδυθούν για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, το οποίο βλέπετε ότι δεν προλαβαίνει να δέχεται επισκέπτες. Είμαστε 20% συν από το 19. 30 με 35 εκατομμύρια. Μάλιστα. Θα κάνει τις ανακοινώσεις ο Υπουργός. Ωραία. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει εδώ για την Κέρκυρα, δεν είναι λίγο. 30 με 35 εκατομμύρια θα πέσουν εδώ για να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο αεροδρόμιο, πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό, πιο μεγάλο. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς και ξέρω ότι θέλετε κι άλλα να πείτε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Βουλευτά. Βεβαίως. Πάντως θα πω και κάτι που για την αυτοδιοίκηση. Κάνει μεγάλο αγώνα η αυτοδιοίκηση πρώτου-δεύτερου βαθμού, όμως δυστυχώς υπάρχει τόσο μεγάλο γραφειοκρατικό εμπόδιο που πάρα πολλά χρήματα, τα οποία ενώ βγαίνουν έγκαιρα, χρειαζόμαστε να πάρουμε παρατάσεις και παρατάσεις προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή την τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει. Εδώ θα πρέπει να το δει κεντρικά η κυβέρνηση. Έχουμε κάνει πολλοί βουλευτές παρεμβάσεις, η ΚΕΔ έχει κάνει παρεμβάσεις, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος δεν μπορεί να περνάμε από 10.000 κύματα για να γίνει ένα έργο ενός δρόμου ή μιας γέφυρας που έχει πέσει σε καταστροφή. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας, κύριε Γκίκα. Θα τα ξαναπούμε το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα όμως και απόψε ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.